Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά τη συνεπίγεια, η αποστήση του ελαιούς οφημών, αλλά τες αυτών και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Επιτρέψατε μου εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Μαντινίας και Κοινωνίας κύριον Αλέξανδρον, τον Σεπτόπι Μενάτη μας, να μεταφέρω σε όλους σας τις ευχές του και την αγάπη του, καθώς την καλή δύναμη και ευλογία από τον Θεό, ώστε να συνεχίσετε και να έρθει εις πέρας αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο ήρθε στην πόλη μας και στον νομό μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνετέλεσαν στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην αρχή αυτού του μεγάλου έργου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε καλό και κάθε ευλογία στη ζωή σας να έχετε. Μάλλον, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ σήμερα. Καταρχάς, τον κύριο Θεοφιλέστατο για την ευλογία του την ημέρα που κινούν τα έργα στην περιοχή της Τρυπόλεως. Για μας είναι ένα πολύ σημαντικό έργο εδώ και για την περιοχή. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Υπουργό και Βουλευτή του Νομού εδώ, κύριο Βλάση, ο οποίος με τις προσπάθειές του και την επιμονή του κατάφερε να χορηγηθεί άμεσα η άδεια διανομής από τη ΡΑΕ και να ξεπεράσει όλο το σκόπελο της γραφειοκρατίας. Επίσης, με τις ενέργειές του, καταφέραμε να πάρουμε την επιχορήγηση από το Υπουργείο και να φτάσει το αέριο στον τελικό καταναλωτή με μηδενικό τέλη σύνδεσης. Τέλος, και ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Τζιούμης, βοήθησε, ήταν αργός αυτή την προσπάθειά μας εδώ. Από την αρχή του έργου, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να το έργο να ξεκινήσει άμεσα και να τελειώσει στο σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτή την καλή σχέση και από εδώ και πέρα, μέχρι το έργο να φτάσει σε όλη την Τρίπολη. Ο καιρός είναι σύμμαχος, σταμάτησε η βροχή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα γένια. Θεοφιλέστατε, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινωνίας Αλέξανδρου, κύριε Δήμαρχε, αγαπητές φίλες και φίλοι, πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Αρκαδία και αυτό γιατί το πρώτο εκτιμώ ευληματικό έργο μετά από πολλά χρόνια εδώ στο νομό μας παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνει η αρχή των έργων εδώ στην Τρίπολη, η οποία θα είναι η πρώτη πρωτεύουσα νομού στην Πελοπόννησο, η οποία θα έχει φυσικό αέριο. Σε όλη την Πελοπόννησο βέβαια η δεύτερη πόλη, καθώς τα έργα ξεκίνησαν πρώτα στη Μεγαλόπολη, αλλά από τις πρωτεύουσες είναι πρώτη η Τρίπολη. Και να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο και ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Λαμπρόπουλο, για τα καλά του λόγια. Βέβαια να πω εγώ ότι δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτά που ο θεσμικός ρόλος του βουλευτή Αρκαδίας επιβάλλει να κάνει αν θέλει το καλό για τον τόπο του. Από τη στιγμή λοιπόν που η ανεξάρτητη αρχή ρυθμιστικής ενέργειας, η ΡΑΕ, έδωσε την άδεια στην συγκεκριμένη εταιρεία να μπορέσει να προχωρήσει στα έργα του αερίου, το ελάχιστο που μπορούσα και εγώ να κάνω είναι να τρέξω όλες τις διαδικασίες, όλη την γραφειοκρατία, για να μπορέσουμε τόσο σύντομα να ξεκινήσουν τα έργα εδώ. Και το λέω γιατί γνωρίζουμε ότι δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι κάτι που συνεχίζει να ταλανίζει την πατρίδα, αλλά νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και προχωράει με γοργά βήματα μπροστά. Σε αυτό λοιπόν το σημείο να πω πραγματικά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Η κυβέρνηση έδειξε πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έρχει και μάλιστα να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα, Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτό το έργο και παρά την αντίθετη θέση της περιφέρειας Πελοποννήσου, και αυτό δεν σας το κρύβω και να το πω δημόσια, ότι πραγματικά μου δημιούργησε άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου αντιτίθηκε σε αυτό το μεγάλο έργο και δεν θέλησε να βοηθήσει μέσω ΕΣΠΑ και μέσω λεφτών της περιφέρειας το να γίνει αυτό το έργο. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έδειξε ότι έχει και αντανακλαστικά
προχώρησε σε μια ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, το είπε κιόλας και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ότι το αέριο θα φτάσει και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα μέχρι και το τέλος του 2023, θα φτάσει σε όλα τα νοικοκυριά με μηδενικά τέλη σύνδεσης. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός του ΕΣΠΑ, της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ που θα βγει σύντομα και θα αφορά όλες τις συνδέσεις. Από εκεί και πέρα να πω, γιατί πολλές φορές και τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν διάφορα για την αύξηση τη συγκυριακή ή όχι της τιμής του αερίου και του πετρελαίου. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το αέριο εξακολουθεί να είναι ακόμα πιο φτηνό και αρκετά πιο φτηνό από το πετρέλαιο και βέβαια μιλάμε για μια καθαρή μορφή ενέργειας. Άρα, νομίζω ότι αυτό το έργο, πέραν από τον μεγάλο οικονομικό κύκλο που θα δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, πέραν από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει, πέραν από το γεγονός ότι θα προσελκύσει πολλές νέες επιχειρήσεις και νέες επενδύσεις που έχουν ανάγκη το φυσικό αέριο για να έρθουν και να εγκατασταθούν στην Τρίπολη, θα είναι και μια μεγάλη ανάσα για τα λυκοκυριά, καθώς και με τα μηδενικά τέλη τα οποία θα έχουν για τη σύνδεσή τους, επιπλέον θα έχουν μια πιο φτηνή μορφή ενέργειας. Η όποια συγκυριακή ή όχι αύξηση της παγκόσμιας τιμής του φυσικού αερίου εξακολουθεί να κατατάσσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το φυσικό αέριο πιο φτηνό από το πετρέλαιο. Να ευχηθώ λοιπόν καλή δύναμη στην νέα εταιρεία. Είμαι σίγουρος ότι και ο Δήμος θα είναι αρρωγός για ό,τι χρειαστεί για να προχωρήσει αυτό το εμβληματικό έργο στην πόλη μας και βέβαια το έργο αυτό από όσο ξέρω συνεχίζει και στην Κόρινθο και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει και στις υπόλοιπες πόλεις της Πελοποννήσου. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, κυρίες και κύριοι παρόντες σήμερα σε αυτή την λιτή εκδήλωση, θα επαναλάβω αρκετά από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι υποχρεωτικά. Θέλω να πω και να συμφωνήσω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος σήμερα γιατί αποδεικνύει πόσο μεγάλη ανάγκη έχει τη φτηνή ενέργεια η Τρίπολη για θέρμανση. Είμαστε μέσα στον Οκτώβριο και βλέπουμε όλοι πόσο κρύο κάνει σήμερα. Ξέρουμε όλοι από το χειμώνα της Τρίπολης. Είναι μια πολύ σημαντική, μια θα έλεγα μεγάλη στιγμή για την περιοχή μας, για την Τρίπολη, για τον Δήμο μας η σημερινή και εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα, που την χάνει εγώ να είμαι ο δήμαρχος αυτού του Δήμου, της πόλης, ένα αίτημα δεκαετιών θα έλεγα, πολλών χρόνων, που το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές να έρθει το φυσικό αέριο στην Τρίπολη, για όλους τους λόγους που ξέρουμε, γίνεται πραγματικότητα. Σήμερα, όπως βλέπουμε, ξεκινάει αυτό το εμβληματικό έργο. Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για να ενταχθεί, να ξεκινήσει, να προχωρήσει και να προχωρήσει το έργο. Ο Δήμος από την πλευρά του έχουμε ως τώρα δείξει ότι είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε την ανάγκη που έχει η περιοχή μας για να γίνει αυτό το έργο. Εννοείται ότι και από εδώ και πέρα, κύριοι της εταιρείας, η συνεργασία θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη, έτσι ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ξέρω ότι σε 2 χρόνια, τουλάχιστον μέχρι που τελειώνει το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχει προχωρήσει το έργο έτσι ώστε να έχουν συνδεθεί τουλάχιστον το 90% των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών καταναλωτών που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Και πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ότι το έργο αυτό πραγματικά, παρότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αύξηση των τιμών και υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, πιστεύω και από διαβάζοντας ότι δεν θα παραταθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όμως είναι ότι το φυσικό αέριο, πέραν ότι είναι πιο καθαρό καύσιμο, είναι μια πιο φθηνή πηγή ενέργειας, τόσο για τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική μας περιοχή και γενικώς στα όρια του Δήμου μας, αλλά είναι και ένα κίνητρο
μαζί με όλα τα υπόλοιπα και με την ένταξη του Δήμου Τρίπολης στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μεταλιγνητική εποχή, το φυσικό αέριο είναι ένα επιπλέον κίνητρο να έρθουν επιχειρήσεις από άλλες περιοχές ή να νέοι άνθρωποι από την περιοχή μας να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το κόστος της ενέργειας είναι μια σημαντική παράμετρος για να λειτουργήσει μια επιχείρηση. Επομένως, η σημερινή μέρα πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Θέλω να, με την ευκαιρία αυτή να πω στους συμπολίτες μας ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το έργο θα δημιουργήσει κάποια αναστάτωση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να σκαφτούν δρόμοι, θα πρέπει να σκαφτούν πεζοδρόμια. Θεωρώ ότι όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι το έργο είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί. Η ενόκληση, να θυμηθώ και κάτι παλιό, η ενόκληση είναι προσωρινή, το έργο όμως είναι μόνιμο. Να τονίσω εδώ κάτι που δεν υπόθηκε, ότι μετά από 25 χρόνια το δίκτυο όλο αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Τρίπολης, των πολιτών του Δήμου Τρίπολης. Οπότε να ζητήσω την κατανόηση από τους συμπολίτες μας για την ενόκληση που θα υπάρξει στο επόμενο χρονικό διάστημα από τα έργα. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή με την εταιρεία ώστε η ενόκληση αυτή να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη, κύριε Λαμπρόπουλε, και βέβαια να γίνει και γρήγορα το έργο, ώστε η ενόκληση να είναι για μικρότερο χρονικό διάστημα. Εξαιρετικά σημαντικό, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι και το πιο σημαντικό, και ήταν και ένα αίτημα που είχε πάρει και σχετική απόφαση, κύριε Κοσκινά, το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που επετεύχθη τελικά να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, ώστε τα τέλη σύνδεσης να καλυφθούν από το ΕΣΠΑ και να μην χρειαστούν οι επιχειρηματίες και οι ιδιώτες καταναλωτές να πληρώσουν τέλη σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την πόρτα του σπιτιού μας, του κάθε ενός ή του κάθε επιχειρηματία, το αέριο θα πάει δωρεάν. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, η οποία διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση του φυσικού αερίου στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Και ευελπιστούμε, θεοφιλέστατε, ότι το έργο θα προχωρήσει γρήγορα και θα απολαύσουμε και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες φθηνή ενέργεια στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.